Γεια σας. Και σήμερα συνεχίζουμε τη σειρά που ξεκινήσαμε για τις λίμνες. Εξακολουθούμε να μιλούμε για το Πολύφυτο, τη λίμνη του Πολυφύτου, και μάλλον αυτό το κάνουμε σε άλλες δύο εκπομπές. Και πάμε, έχουμε μιλήσει ήδη για την Εράιδη, για τα Ήμερα, και δώσαμε και ορισμένα άλλα στοιχεία για την Χλωρίδα και την Πανίδα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την νότιο πλευρά της λίμνης Πολυφύτου, Σέρβια, Βελβεντό κτλ. Και επίσης θα έχουμε πάλι δύο βεντιάκια στο τέλος του κάθε μέρους που ξεκινάμε εδώ, ένα για τα Ερπετά και ένα για τη Χλωρίδα. Να βγάλουμε τη φωτογραφία τη λίμνη των, μάλλον την περιφέρεια των 50 λιμνών. Είπαμε ότι είμαστε μια περιφέρεια που έχει πια πολλές λίμνες λόγω των τεχνικών λιμνών που έχουν δημιουργηθεί. Και πάμε στο Πολύφυτο να δούμε τι συνέβη από τότε που έγινε η λίμνη και βλέπετε ποιο μέρος είναι αυτό το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ότι υπάρχει στην νότια πλευρά και εθίγει από τη λίμνη που δημιουργήθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως και στην Εράιδα που εκεί έφυγε πολλοί κόσμος κτλ, μετά το 1974 που έγινε η λίμνη, να σηκωθεί να φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και έτσι, ενώ είχαμε 11.711 κατοίκους σε αυτά τα χωριά τα οποία θα περιγράψουμε, και τις δύο κομοπόλεις, τα Βελβενδό και τα Σέρβια, οι πόλεις αν θέλετε, φτάσαμε να γίνουν 9.444 το 2000, και περίπου κάπου εκεί πέρα ήταν και το 2011. Χάθηκαν δηλαδή, σηκώθηκαν και έφυγαν 2.267 άνθρωποι. Και ο αριθμός είναι σχετικά μικρός. Και αυτό γιατί το Βελβεδό από τη μια μεριά και τα Σέρβια από την άλλη κράτησαν κόσμο. Το Βελβεδό κράτησε, και το έχουμε ξαναπεί και θα πω λίγο πράγματα μετά, γιατί είναι μια οργανωμένη κοινωνία, έχει τους συνεταιρισμούς γύρω στη Γεωργία. Χάσαν πολλά χωράφια, γιατί έτυχε σε πολλά από αυτά να πάω και να κάνω εκτιμήσεις εγώ. Και ξέρω περίπου τις περιοχές που έχουν χαθεί και έχουν κατακλειστεί από τα νερά. Και παρόλα αυτά οι απώλειες ήταν μικρές. Για το Βελβεδό τουλάχιστον. Και επίσης και τα Σέρβια κράτησαν. Εκεί υπάρχει ένας άλλος λόγος. Γιατί κατέφυγε η Καστανιά κάτω, γιατί κατέφυγε, ήρθε η Λάβα. Δηλαδή ήρθαν χωριά τα οποία είχαν άλλα προβλήματα στα μέρη που ήταν πιο μπροστά, και ήρθαν και κάνουν τους οικισμούς δίπλα στο Σέρβια, ανάμεσα στο πλατανόρευμα δηλαδή και στα Σέρβια. Και έτσι οι αριθμοί είναι για το Βελβεδό, ήταν 4.003, έγιναν 3.591, τα Σέρβια ήταν 2.980, έγιναν 3.369, βλέπετε πήρε καμιά 400, πιθανόν και κάποια τα άλλα τα χωριά, αλλά στα άλλα τα χωριά κλάψα χαράλαμπε που λένε. Καταρχάς το Πολύφυτο είχε 167 και έμειναν 7, θα το πούμε και αργότερα. Τα Κρανίδια είχαν 900 και πήγαν περίπου στη μέση 461. Οι Αυλές 634 και έγιναν 293. Οι Γούλες 445 και έγιναν 185. Το Ρήμιο 362 και έγιναν 161. Και το Μικρόβαλτο, το οποίο δεν είχε και μεγάλη ζημιά, απλώς τους πήραν ένα χώρο το οποίο ήταν τα αναβρυτά, ένα σημείο που ήταν ένας δάσος, ένας συνεταιρισμός. Και σε αυτό είχα βρεθεί κι εγώ. Και εκεί παρόλα αυτά, επειδή και στο Μικρόβαλτο δεν είναι και ιδανικές συνθήκες εκεί για τη δουλειά, ο κόσμος έφυγε και είναι 333. Ξεκινάμε λοιπόν με το Πολύφυτο. Να βάλουμε μια φωτογραφία από το Πολύφυτο που έχουμε. Αυτό είναι το χωριό, κατά πράσινο, Πολύφυτο όνομα και πράγμα. Είπαμε ο πληθυσμός ήταν 164 και έγιναν 7. Το υψόμετρο αυτού του χωριού ήταν και είναι φυσικά, γιατί παρασύρουμε από τους κατοίκους που έφυγαν. 7 άτομα έμεναν, σκεφτείτε το, 300 μέτρα υψόμετρο, απέχει από την Κουζάνη 45 χιλιόμετρα. Είναι παλιό χωριό, υπάρχουν υπολείμματα από ένα κάστρο που υπήρχε από τους Βυζαντινούς, τότε που έγινε και το κάστρο των Σερβίων, στη θέση Αλατίστρα, και βρέθηκαν και τάφοι ακόμη πιο παλιοί. Πιθανό να υπήρχε σύνδεση των δύο φρουρίων, γιατί ήταν μια σειρά που κάνανε οι Βυζαντινοί, και να ήταν στη σειρά τα φρούρια, να ήταν το Σερβίο, να ήταν αυτό και πιο πέρα κάποια άλλα. Επίσης υπάρχει στη θέση Παλιόκαστρο ένα κάστρο που το λένε το Προδομένο Νερού, και εκείνο γιατί όταν γινόταν πολιορκία κάποιοι πρόδωσαν τις πηγές, σταμάτησαν τις πηγές, αυτοί ήταν μέσα στο κάστρο. Και λόγω ελλείψης νερού, προδομένο νερό,
τους νικήσαν. Πιθανόν στην παλιόχώρα να υπήρχε και να ήταν εκεί πρώτο οικισμός και να κατέφθηκε εκεί που είναι η Αγία Παρασκευή. Λένε ότι δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς να δίδομαι και την Αγία Παρασκευή, ο οποίος ήρθε εκεί πέρα, μάζεψε τον κόσμο και έπεισε τον κόσμο ότι ό,τι χρυσά και αργυρά έχουν νομίσματα κτλ. Να τα μαζέψουν, γιατί είναι τους παρασύρεις του σατανά. Και βέβαια ο στολισμός της γυναίκας δεν είναι προς τον σατανά, είναι απλώς για να αισθάνεται η ίδια και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Τους είπε, θα ξεπλύνετε τις αμαρτίες σας μόνο αν τα δώσετε τα ό,τι χρυσαφικά έχετε και να κάνετε σχολείο, όπως και έγινε. Και έγινε το σχολείο από τότε, όταν πέρασε ο Κοσμάς ο Αιωτολός, και ήταν το θετικό βεβαίως για την αναγέννηση του έθνους που λέμε. Στο μακεδονικό αγώνα συμμετείχαν και υπήρχαν 5 ονόματα. Και στη μάχη, μάλιστα, εκτός από τους αγώνες τους άλλους, της Νάουσας, συμμετείχε ένας Βρακόπουλος Απόστολος. Έχω την εντύπωση και ο παπάς λεγόταν Βρακόπουλος που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια, τότε που το χωριό είχε 167, και ήταν 42 χρονών και σκοτώθηκε στη μάχη της Νάουσας. Όπως και τα ημέρα, και εκεί υπάρχουν αιματικές πηγές. Στη θέση Καλόχυρος, το οποίο τις χρησιμοποιούσαν, δεν είναι αναγνωρισμένες οι αιματικές πηγές, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι προς διερεύνηση. Εάν θέλαμε να ψάξουμε, γιατί είναι έξω από, από τη λίμνη, όπως και τα ημέρα, αν θέλουμε να ψάξουμε καινούργιες πηγές για να μπορεί να ζει ο κόσμος, όπως έγινε μια έρευνα στην περιοχή των ημέρων, θα πρέπει να γίνει και εδώ. Και θεραπεύανε εξανθήματα με αυτό το νερό. Την άδεια για τον μοναστή, για τον ναό, την έβγαλαν το 1907. Μετά, όταν ήρθε, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα το 12, γιατί δεν τους αφήναν να κόψουν νερά τα δάση ανεφαδίας. Και τελικά, με παρέμβαση ψηλών προσώπων, κατάφεραν και τελειώσαν την εκκλησία τους. Γιατί, ξέρετε, εκείνες τις εποχές, όχι όπως σήμερα, υπήρχε μεγάλη πίστη και οτιδήποτε πήγαινε κόντρα σε αυτό, το θεούσαν ότι ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε χωριό. Πάντως, ήταν ένα καλό χωριό, οργανωμένο, κυρίως με την κτηνοτροφία ασχολιόταν. Και να δείξουμε που έγινε και το φράγμα, νομίζω έχουμε την τηλεφωνία του φωτογραφία. Βλέπετε, εκεί πέρα έμεινε το όνομα, αλλά χάθηκε το χωριό. Λίμνη Πολυφύτου, πάνε να βρει το Πολύφυτο. Νομίζω ένα στάβλος με γελάδια είχε κάτι τέτοιο. Αυτά, όπως βλέπετε και στην προηγούμενη εκπομπή, για αυτά τα χωριά σταματάμε και την ιστορία τους. Για να δούμε ότι όταν εξαφανίζονται χωριά, ποια ιστορία χάνεται. Γιατί με τον καιρό βεβαίως κανένας δεν θα μείνει στο Πολύφυτο, εκτός κάτι άλλο αν συμβεί και βρεθεί κάποιος φωτισμένος που θα κατευθύνει τον κόσμο να οργανώνεται σωστά στα χωριά. Κάτι τέτοιο που δεν το βλέπουμε. Μιλάμε πάντοτε για την ιστορία τους, γιατί έχει τη σημασία τη μεγάλη. Όταν χάνουν τέτοια χωριά, σβήνει η ιστορία. Και αυτό δεν είναι καλό. Αυτό όσο αφορά το Πολύφυτο. Να πάμε και στο Βελβενδό, το οποίο, όπως είπαμε, κράτησε αρκετούς κατοίκους. Βρίσκεται σε πιο ψηλά από ότι είναι το Πολύφυτο, στα 471 μέτρα. Το 3.360 ήταν ο πληθυσμός στην απογραφή του 11, ενώ το 2000 ήταν 3.591, που σημαίνει μια σχετική αύξηση. Και εκεί πήρε χωριό την Αγία Κυριακή, αλλά ήταν πολύ μικρό χωριό και έτσι δεν επηρέασε το να ανεβάσει τον πληθυσμό, όπως συμβαίνει και στα Σέρβια. Το Βελβενδό ήταν εδώ, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι έχω και άλλη φωτογραφία από τον Βελβενδό, να τη δούμε όλες τις φωτογραφίες. Αυτό είναι που είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Ήταν αρεναγωγή, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπετε, είναι ένα πανέμορφο χωριό και αν σωστά οργανώναμε τον τουρισμό, σε συνδυασμό και με τους καταράκτες που έχει λίγο πιο πάνω και το πολύ πράσινο που έχει, θα έπρεπε να έρχεται πολλοί κόσμος. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλεονέκτημα που έχει η περιοχή. Τώρα πια με τη λίμνη, σαν πλεονέκτημα με την έννοια του τοπίου, γιατί πλεονέκτημα σε βάρος των αγρότων δεν γίνεται να είναι και πλεονέκτημα, να είναι και μειονέκτημα. Ήταν μειονέκτημα και καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος που έθνησε αηφόρα. Μιλάμε για αηφορία στην
στην εκπομπή μας, έδινε για πάρα πολύ καιρό και πάντα συνεχώς έδινε κάτι στον αγρότη. Από τη στιγμή του δώσαμε μια αποζημίωση, σηκωφύγε, τι έχουν για να τους αποδώσει. Στο Βελβεδό έμειναν αρκετά χωράφια και καλούτσικα και είχε και ένα ρευστικό δίκτυο και έτσι εξακολουθούσε να κρατάνε τη δεδροκομεία, το ροδάκινο και άλλα πράγματα. Προοδευτικός κόσμος από παλιά, από το 70 που ήρθα και ήμουν στην Ένωση, κλειεργούσαν φράουλα, ήταν οι πρώτοι που ζήτησαν φάρμακα που μέχρι τότε δεν πολύ χρησιμοποιούσαν. Δεν είναι απαραίτητα κακό το φάρμακο, σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται. Ή μερικά λιπάσματα, θυμάμαι ότι είχα πάει σε ένα χωριό και ήταν κατακίτρινες οι ροδοκινιές. Ήταν έλλειψη οργανικού σιδήρου, έπεσε το λίπασμα και από τότε διορθώθηκαν. Και όμως αυτά δεν τα ξέραν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βουνό που είναι εκεί που ήταν και οι μούσες κάποτε, στα πέρια όρια. Και με τους 3.300 υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ονομασία. Λένε ότι προέρχεται από το ιταλικό Benevundum. Σύμφωνα με μια παράδοση, η πρώτη κάτοικη ήταν Λατίνη. Κατεργόταν από το Benevento, ένα χωριό της Καμπανίας. Και από εκεί έμεινε το όνομα. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την πόλη Ουαλές, που αναφέρει ο Πτολεμαίος. Πραγματικά εκεί πέρα υπάρχουν δύο πόλεις, η Φυλακία και η Ουαλές, οι οποίες, εγώ επειδή ασχολήθηκα από ό,τι ξέρετε αρκετά, ψάχνοντας την ιστορία της παλιάς Κουζάνης, της αρχαίας Τήρησα, όλα αυτά και του Πτολεμαίου και τις συνταγμένες και όλα αυτά τα πιάσαμε τα χέρια, τα μελετήσαμε. Η δική μου εντύπωση, η δική μας εντύπωση, αν θέλετε, όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι ούτε Ουαλές ήταν στο Βελβεδό, ούτε Φυλακές ήταν στο Βελβεδό. Υπήρχε κάτι πιο μεγάλο και για μας το πιο μεγάλο ήταν ότι εκεί πέρα ήταν η σχολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η πόλη η οποία έχει ενστατιστεί και λέει την δικιά της κοντά στην Άουσα. Η Μίεζα, που εκεί είχε τη σχολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο Αριστοτήλης δίδαξε και το έχω ξαναπεί, να το πω ακόμα μια φορά, ότι πάρτε το παλιό όνομα της Αγίας Κυριακής, που κατά πάσα πιθανότητα εκεί υπήρχαν σπηλιές και τα λοιπά, την Αγία Κυριακή, και αν πάρουμε το όνομα το παλιό, σκουλιαρί, σκουλιό, Αριστοτέλη. Τα αρχικά, τα τρία πρώτα και από το άλλο, δίνουν αυτό το όνομα, που δεν αποκλείεται να είναι μια συνέχεια εκείνων των εποχών. Και υπάρχει και μία άλλη εκδοχή για το όνομα. Υπήρχε μια θρακική θεότητα που λέγαταν Βενδό. Πάντως υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα στο Βελβεδό σε διάφορες θέσεις. Δεν τις πολύ έχω ψάξει, γιατί δεν μου χρειάστηκε στην έρευνα που είχα σχέση με την Κοζάνη, αλλά έβλεπα παντού να υπάρχουν σε διάφορα σημεία αρχαιολογικά ευρήματα. Από εκεί πέρασε και ο Κοσμάς ο Αιτωλός και κάπου στο 1764-1774 και συζήτησε με τους προηγούντες και τους προέτρεψε να κάνουν σχολείο όπως και κάναν την πρώτη σχολή με βάση τον πρώην διευθυντή, με διευθυντή μάλλον, τον διευθυντή της Ελληνικής Σχολής του Θεσσαλονίκης, έναν Ιωάννη Σπερνιώτη. Το Βελβεδό έχουν βγει και άνθρωποι που κάναν αντίσταση στην τουρκοκρατία και ήταν καταρχάς οι σύντροφοι του Ρίγα Φεραίο, Παναγιώτης και Ιωάννης Εμμανουήλ. Πέρασε από εκεί ο Πούκεβιλ, ο οποίος ήταν ένας περιηγητής Γάλλος φιλέλληνας και γράφει μέσα ότι υπήρχαν 428 σπίτια τότε στο Βελβεδό. Μιλάμε για το 1815 που σημαίνει 4-6-24, περίπου 2.500 κατοίκους, κοντά σε αυτό που είναι και σήμερα, ίσως και περισσότεροι. Γιατί ήταν μεγάλες οικογένειες τότε και πάνω από 6 άτομα, 8 άτομα, κάπου εκεί στις 3.000. Και γράφει μέσα από εκεί βέβαια ότι είχε και μεγάλη βιβλιοθήκη. Κάπου το 1816 πέφτει η επιδημία, χάνονται πολλοί άνθρωποι και βεβαίως και ο αριθμός των κατοίκων πέφτει. Αυτό συνέβη και στην Κοζάνη δύο φορές και στο Βελβεδό το ίδιο συνέβη για δύο φορές. Η άλλη ήταν το 1854. Το 1821 λαιλατήθηκε από Οθωμανικά στρατεύματα που επέστρεφαν από μάχες. Και στο Μακεδονικό αγώνα υπήρχαν αρκετοί
που συμμετείχαν ο Μάρκος Παλαμίδης, Αντώνιος Ρήγας, Αθανάσιος Τσουραλής, Δημήτριος Χατζηζίζης, Χαρίσης Λάμπρο, που έγινε αργότερα και δήμαρχος του Βελουενδού, Γεώργιος Χατζόπουλος και άλλοι. Απελευθερώθηκε όταν και η Κοζάνη 11 Οκτωβρίου του 12 και όταν πήγαν τα αποσπάσματα της μεραρχίας εκεί. Στον πόλεμο του 40 σκοτώθηκαν 5 κάτοικοι και γενικά ήταν ένα μέρος το οποίο είχε προσφορά για την Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετές προσωπικότητες από τον Βελβενδό. Ο ιερομόναχος και ευεργέτης Γεώργιος Σοκελαρίου, ο ιατροφιλόσοφος Δημήτρης Μπίδας, ο πολεοδόμος Σταμάτης Κλεάνθης, ο οποίος έκανε την Αθήνα σε πολλά κτίρια, ο παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου, ο Νικόλαος Παπαβαγγέλου και άλλοι πολλοί. Υπάρχουν σημαντικά μνημεία στον Βελβενδό και κυρίως εκκλησίες, ο Άγιος Μινάς, ο οποίος είναι από το 12ο αιώνα, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος είναι κτίσμα του 16ου αιώνα και ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και βεβαίως υπάρχουν πολύ οργανωμένοι σύλλογοι. Είπα ότι είχε τον συνδεσμό ΑΣΕΠΟΠ, γύρω πριν από 30 χρόνια έγινε και η Δήμητρα και υπήρχε και η Γενική ο Συνεταιρισμός που έχω την εντύπωση, τους δύο πρώτους ξέρω ότι είναι εν ενεργεία. Πάντως ο Γενική ο Συνεταιρισμός είχε δείξει μεγάλη δραστηριότητα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ τώρα την κατάσταση και δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πού βρίσκεται ο συνδεσμός αυτός. Πιστεύω ότι συνεχίζει γιατί οι γυναίκες ήταν και δυναμικές και προοδευτικές πάντα του Βελβενδού. Και αυτές τις έχω ζήσει, είχα κάποτε και εκεί κατάστημα με γεωργικά φάρμακα σε συνεργασία με ένα φίλο που έφυγε τον Περικλή τον Κόζανα. Ας είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά πιο καλά τα παιδιά, το παιδί του και η γυναίκα του που ζουν. Πάμε να πούμε για το βιντεάκι που θα βάλουμε αμέσως μετά, να βγάλουμε πρώτα τις φωτογραφίες, να φύγουμε με τον Βελβενδό. Θα πω δύο λόγια για το βιντεάκι και θα βάλουμε το βιντεάκι που αφορά τα ερπετά, τα φίδια της Βατράχου και της Χελώνας. Θα μου πείτε με φίδια, θα δείτε τι καλό μπορεί να κάνουν όλα αυτά. Πάμε να φύγει και αυτή η φωτογραφία. Εδώ είναι μια παλιά φωτογραφία που κουβαλάνε ροδάκινα. Χρόνια έχουν και εδώ θα μιλήσουμε πια για αμφίβια και ερπετά. Λείπει και ένα φίδι να βάλουμε εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος τα ερπετά τα έχει σαν παραξηγημένα όντα και δεν τα ξέρει και καλά. Έχουν μεγάλη σημασία για το περιβάλλον. Δυστυχώς πάρα πολλά από αυτά τα είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στον κόσμο, μετρούν για 6.250 και τα 2.500 από αυτούς κινδυνεύουν να χαθούν. Το 1 τρίτο. Υπάρχουν ένας βάτραχος, ράνα κτλ. Να μην συμπλέκω με τις ονομασίες, ο οποίος έχει χαθεί το 70-90% του πληθυσμού. Υπάρχει μια σαλαμπάνδρα, η οποία είναι σαν τα σαβράκια, ας πούμε, η οποία έχει χαθεί το 80% του πληθυσμού, αλλά όλα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα και τη ζωή μας. Επειδή κυρίως είναι δείκτες. Εάν για παράδειγμα, περιβαλλοντολογικός δείκτης, είναι μια πηγή νερού στην οποία ιδρεύεται μια πόλη και εξαφανιστούν τα βατράχια, σημαίνει ότι το νερό κάτι έχει. Γιατί είναι πιο ευαίσθητα, το αντιλαμβάνονται πιο γρήγορα και σηκώνουν και φεύγουν. Μπορεί να είναι δηλητηριασμένο νερό. Αν υπάρχουν υπάλληλοι των Δήμων που παρακολουθούν τις πηγές, όπου υπάρχουν πηγές, βεβαίως όταν δουν ότι εξαφανίζονται τα βατράχια, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ψάξουν, να αναλύσουν το νερό και στη συνεχεία να ψάχνουν να βρουν την αιτία της μόλυσης, να θεραπεύσουν για να μην πεθάνει ο κόσμος. Βλέπετε ότι είναι μια περίπτωση πολύ χαρακτηριστική. Τι καλό μπορεί να κάνει το βατράχι, το οποίο το βλέπει ο άλλος και επειδή είναι γλοιώδη, δεν το πλησιάζει. Και θα σας πω και την εμπειρία μου, την προσωπική από τα βατράχια. Ένα είναι αυτό. Η σχέση με την υγεία του ανθρώπου. Έχουν διαπιστώσει ότι από εκεί μπορούν να θεραπεύσουν την ευαισθησία του δέρματος. Έχουν γίνει μελέτες από αυτά τα ζώα. Γιατί το αντιλαμβάνονται αυτά τα ζωάκια πιο γρήγορα? Γιατί το δέρμα τους είναι πορώδες και αισθάνεται πιο γρήγορα, παίρνει αυτό το πράγμα που έρχεται, τη μόλις που έρχεται απ' έξω. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες, τις οποίες ένα είναι ότι όταν υπάρχει ευαισθησία στο δέρμα στους ανθρώπους, βρήκαν κάποια φάρμακα που μπορεί να βγουν. Βρήκαν κάποια φάρμακα που έχουν σχέση με τον καρκίνο. Βεβαίως είναι στο στάδιο των μελετών και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά
για φαρμακευτικές χρήσεις από διάφορα ερπετά βρίσκουν αρκετά πράγματα. Αποτελούν τα αμφίβια βασικό μέλος του οικοσυστήματος, γιατί υπάρχουν άλλα πουλιά, ζώα κτλ. Που τρώνε από αυτά. Είναι μια τροφική αλυσίδα ή αρπακτικά, αετή και φυδαετός. Πέφτει μέσα στο λιβάδι, βλέπει το φίδι, το καρφώνει από πάνω, το παίρνει και τρώει. Για σκεφτείτε, αν εξαφανιστούν όλα αυτά τα πράγματα, ούτε αετούς θα έχουμε, ούτε άλλα πουλιά. Γενικά θα λέγαμε ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, το μεγάλο ζώο τρώει το μικρότερο και υπάρχει αυτή η αλυσίδα που συνεχώς μπορούν και επιζούν οι διάφοροι οργανισμοί. Επίσης υπάρχουν κάποια που τρώνε έντομα και ούτως ώστε επίσης έχουν διαπιστωθεί ότι όταν τρώνε φύλλα και τα λοιπά τα οποία πάνε να ανάψουν γενικά πάνω στη φύση επηρεάζουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Θα μου πείτε λεπτομέρειες, αλλά βλέπετε ότι από αυτές τις λεπτομέρειες είναι ο κύκλος της ζωής. Επίσης, σας είπα για τον καρκίνο, για ακουστικά βαρικοίες έχουν διαπιστώσει ότι και η ανάπλαση των ματιών βρήκαν φάρμακα τα οποία ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και να σας πω για αυτά τα βατράχια που σας είπα, η προσωπική μου γνώμη ποια είναι, η προσωπική μου εμπειρία. Κάποτε στο φυτώριο έχω μια μεγάλη δεξαμενή που πέσαν βατράχια, γιατί τα θεωρούμε ότι ψυχαγόντα κτλ. Εγώ προκειμένου να παρακολουθήσω, γιατί την τρέλα την είχα πάντοτε, πριν από χρόνια, προκειμένου να παρακολουθήσω το βιολογικό του κύκλο, τα άφησα μέσα, ήρθε κάποτε και ένα αρσενικό και μου γεννήσαν μέσα στο δεξαμενή. Βγήκαν τα μικρά εκείνα τα βατραχάκια, κάποια στιγμή έφυγαν. Και τι είχα παρατηρήσει, όταν τα πλησίασα έβλεπα ότι ερχόταν προς τη μεριά που είμαι εγώ. Και βεβαίως δεν τα τάιζα. Έβρισκαν αυτά και έτρωγαν τα κουνούπια, τα άλλα που ερχόταν από πάνω. Και έβαζα το χέρι μου και το αρσενικό εθόρυβο καθόταν στο χέρι μου, το χάιδευα και ξαναπηδούσε μέσα. Και λες, μα είχαν μυαλό αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν μια αισθηκτώδης αντίδραση. Και το ωραίο είναι ότι είχα διαβάσει ότι αυτά επανέρχονται στο μέρος που γεννήθηκαν. Επί 3-4 χρόνια ερχόταν και κάποια στιγμή αυτά τα δύο τα μεγάλα, όταν ήρθε ο χειμώνας, είπα να μην πάθουν τίποτα εκεί πέρα, τα άφησα σε μια γωνία. Αυτά ξαναγυρίζουν στο μέρος που ήμουν εγώ. Το έκανα 2-3 φορές. Ήταν μικρή η κόρη μου, πήρε, τα έβαλε σε ένα δενεκιθάκι για τα λυπήθηκε και δεν τα πήρα χαμπάρι και τελικά χάθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι. Και τα ζωντανά αυτά, τα οποία επειδή είναι ηγλιότητα, συχαινόμαστε κτλ. Κάποιοι τα συχαίνονται. Εγώ σας είπα, έβαζα το χέρι, ανέβαινε πάνω, το χάιδευα και ξανά έμπαινε μέσα στο νερό. Για να τα δούμε αυτά. Και μόλις τελειώσει, πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τα Σέρβη και τα άλλα τα χωριά που μας έμειναν από την κάτω μεριά.